Πάμε να δούμε αυτό εδώ το ερώτημα στο οποίο μας λέει στην εκφώνηση ότι θεωρούμε δύο παραδεκτές ευρετικές συναρτήσεις H1 και H2 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αλγόριθμο A-Star για την αναζήτηση ένα γράφο με μη αρνητικά κόστη ακμών. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω ευρετικές συναρτήσεις είναι επίσης παραδεκτές? Οπότε εδώ τώρα καταρχάς πρέπει να αποδομήσουμε τα δεδομένα της εκφώνησης όπου μας λέει ότι και το H1 και το H2 είναι παραδεκτές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη ευρετική συνάρτηση, η H1, είναι πάντα μικρότερη είτε ίση από το H-star, από τη βέλτιστη λύση. Και το ίδιο ακριβώς βέβαια ισχύει και για το H2. Δηλαδή ούτε η μία ούτε η άλλη δεν υπερεκτιμούν ποτέ τη βέλτιστη λύση. Τώρα, αυτό το οποίο με ρωτάει όμως είναι το εξής. Είναι ότι θα πάω και θα κάνω τώρα μία πράξη πάνω με... Κάνω λοιπόν μία πράξη η οποία θα χρησιμοποιεί την H1 και την H2 και θα πρέπει να ελέγξω αν το αποτέλεσμα της πράξης είναι και πάλι μικρότερη ίσο από το H-star. Αυτό είναι δηλαδή το οποίο πρέπει να ελέγξω. Τώρα, μια καλή στρατηγική για να το κάνεις με κοπανική σε περίπτωση που δυσκολεύεσαι με τα μαθηματικά είναι η εξής. Είναι να πεις έστω ότι το H-star έχει μια τιμή, ας πούμε ότι είναι το 8, και αμέσως μετά να βάλεις το H1 και το H2 να είναι κάποιες τιμές οι οποίες να είναι πολύ κοντά στην βέλτιστη λύση. Δηλαδή να βάλεις αυτό να είναι 7 και αυτό εδώ να είναι 6. Και αμέσως μετά να πάει να κάνεις το αποτέλεσμα της πράξης και να δεις αν βγαίνει πάλι μικρότερο ίσο του 8. Αυτό είναι μια στρατηγική που μπορείς να την κάνεις αυτό εδώ τα ερωτήματα. Οπότε λοιπόν με τη στρατηγική αυτή, δηλαδή κοπανικά μιλώντας, να δούμε ότι το πρώτο ερώτημα, η πρώτη απάντηση μάλλον είναι κατευθείαν λάθος, γιατί το άθροισμα του 7 και του 6 βγαίνει 13, οπότε υπερεκτιμάει τη βέλτιστη λύση, συνεπώς δεν είναι παραδεκτή ευρετική συνάρτηση. Το δεύτερο ερώτημα, το οποίο είναι η απόλυτη διαφορά του H1 με το H2, θα είναι απόλυτη τιμή του 7-6, ένα πάλι μικρότερο του 8, άρα λοιπόν θα είναι σωστό. Το H1 συν H2 δεύτερα είναι το ημιάθροισμα του H1 και του H2, δηλαδή 7 και 6, 13 δια 2, 6,5, το οποίο παραμένει μικρότερο του 8, άρα αυτό εδώ θα είναι σωστό. Και τέλος το γινόμενο αυτών των δύο, το 7,6 θα κάνει 42, βγαίνει πολύ πάνω και έτσι λοιπόν είναι λάθος. Τώρα, βέβαια για κάποιον ο οποίος τα αγαπάει αυτά, εδώ είναι δια 2 πάντως, για κάποιον που τα αγαπάει αυτά λίγο περισσότερο, έχουμε να πούμε τα εξής. Έχω το H1 και έχω και το H2. Ας θεωρήσουμε χωρίς βλάβη ότι το H1 είναι μικρότερο ίσο του H2. Εντάξει. Τώρα, αυτό το οποίο θα ισχύει είναι το εξής. Ξέρουμε από τα μαθηματικά ότι το ημιάθροισμα αυτών των δύο ποσοτήτων είναι πάντα ανάμεσά τους. Δηλαδή το H1 συν H2 είναι πάντα μικρότερο ίσο από το H2. Αν το H2 ήταν μικρότερο στο H1, πάλι ισχύει αυτή εδώ η ανισότητα. Άρα λοιπόν, αφού κάναμε αρχικά την υπόθεση ότι αυτό είναι μικρότερο ίσο του H-star, έτσι λοιπόν και το ημιάθροισμα θα βρίσκεται μεταξύ του H1 και του H2, άρα θα παραμένει μικρότερο ίσο του H-star. Τώρα, όσον αφορά την απόλυτη τιμή, η απόλυτη τιμή του H1 μείον του H2, μπορούμε να τη δούμε με δύο οπτικές γωνίες, μπορούμε να το δούμε είτε έτσι είτε ανάποδα. H2 μείον H1. Σε κάθε περίπτωση τώρα, να δούμε ότι με τη μία μορφή ή με την άλλη, αυτή εδώ η ποσότητα είναι σίγουρα μικρότερη ίση από την H2. Για ποιο λόγο? Γιατί από το H2 αφαιρώ κάτι. Εντελώς αντίστοιχα και αυτό μπορείς να το δεις με τον ίδιο τρόπο. Από το H1 αφαιρώ κάτι, άρα και αυτό θα είναι μικρότερο στο H1. Αφού και το H1 και το H2 είναι μικρότερο στο H-star, αυτό σημαίνει ότι οι δύο αυτές ευρετικές συναρτήσεις θα είναι και οι δύο παραδεκτές. Αυτά λοιπόν σχετικά με το ερώτημα αυτό.